Θεωρούσε ότι μπορούσε να το είχε κάνει απευθεία. Ναι, ότι ήταν. Ο Γιάκολης να δούμε την σέντρα. Δοκάρι κεφαλιά. Το σουτ που γίνεται τώρα. Κοντράρι μπάλα. Νέο σουτ. Νέα κόντρα. Άλεφ η σέντρα για τον Ζελάγια που πρόλαβε. Και διώξε ο Κόπριβετς. Εκτελέστηκε το κόνερ στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε από όλους τα δίχτυα. 1-0. Τώρα είναι ο Παπουλής ο σκόρερ στο 16. Ξανά το κόρνερ. Περνάει μπάλα, κεφαλιά Παπουλής με τα περισσότερα λεπτά, αλλά όχι γεμάτα 90 λεπτά, είναι ο Σακέτη. Εδώ έγινε λάθος σοβαρό, ο Μπρουλ στα πλασάρι, δεν θα γίνει το 1-1. Πέρασε την μπάλα ο Παπουλής πολύ ωραία, ο Γιάκολης από πλάγια. Βλέπει απέναντι τον Γιάκολης που πέρασε ωραία την πάσα. Ο Ζελάγια είναι στην περιοχή και περιμένει. Δεύτερο δοκάρι, ο Όριτς θα διώξει. Βασιλείου, Παπουλής. Ο Βασιλείου από πλάγια θα γυρίσει ο Κόπριβετς. Δεν μπορεί ο Άλεφ βλέψιμο από τον Βασιλείου. Θέλησε να φύγει ο Κομπανί. Δεν έγινε το σουτ. Καταπληκτικό γκολ. Ο Άλεκ Ντα Σίλβα καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα στο 35. Από πού σουτάρε ο Ντα Σίλβα. Ανεβαίνει και ο Πέδρο η σέντρα του Γιάκολης. Το πλασέ, κόρνερ. Περνάει στον Γιάκολης, έβαλε την μπάλα μπροστά, είναι πολύ γρήγορος, φεύγει απέναντι από τον Κόπριβετς, ανεβαίνει και ο Παπουλής, η πάσα, κόρνερ. Στο δεύτερο το κάνει αυτή τη φορά, ανέμορφο γκολ από τον Άλεφ. Ο Άλεφ το Σάντος καρφώνει την μπάλα στα δίκτυα, κοιτάξτε πόσο ωραία πάτησε, κάρφωσε την μπάλα στη γωνία. Το 1-2, δώσει εδώ και έχουμε πέναλτι. Ο οποίος είχε χάσει το πέναλτι την περασμένη εβδομάδα απέναντι, θα το χάσει και τώρα, τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι η μπάλα. Ο Γιάκολης συρτά, ο Ζελάγια με τα κουνάκι πήγε για τον γκολ. Ενστικτοδός έσωσε ο Κόπριβετς, άλλη μια μεγάλη ευκαιρία. Δεν τέλειωσε η φάση, ο Βασιλείου την σέντρα, η μπάλα στρώνεται για να γίνει τώρα το 4-0 από τον Ζελάγια. Ωραία η παλιά για τον Γιάκολιτς, βάζει την μπάλα μπροστά, είναι ταχύτατος. Μπράβο. Θα πλασάρει και θα τελειώσει ιδανικά την φάση μόνος. Κοιτάξτε εδώ την ωραία παλιά του Ματία Σπόλιαριτς. Κατέβασε. Δεν έφτασε σε αυτόν η μπάλα, έρχεται ο Σαρδινέρο με δύναμη να κερδίσει. Πάσε για τον Ζελάγια. Θα πλασάρει, θα γίνει το 6-0. Έρχεται με δύναμη εδώ ο Σαρδινέρο. Δίνει στον Ζελάγια, φάνηκε νομίζω από τον τρόπο που πήγαινε προς την μπάλα, Μιλέκο, ότι αυτό ήθελε να κάνει.